Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του Info Επίδομα. Είμαι η Κατερίνα και σήμερα μέσα από αυτό το βίντεο θα δούμε μαζί βήμα-βήμα πώς υποβάλλω αίτηση για τακτική επιδότηση. Εάν κάποιος πρόσφατα άνεργος θέλει λοιπόν να αιτηθεί για να λάβει το Ταμείο Ανεργίας, το γνωστό σε όλους Ταμείο Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, εφόσον φυσικά πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για να το λάβει, θα πρέπει να ακολουθήσει τη συγκεκριμένη διαδικασία. Εδώ να θυμίσω ότι απαραίτητα θα πρέπει να υπάρχει πρώτα ενεργή κάρτα ανεργίας. Ακριβώς πριν από αυτό, φυσικά θα πρέπει να έχει γίνει εγγραφή μέσα στο Μητρό Ανέργων ΔΥΠΑ. Αυτά θα σας τα έχω παραθέσει με link στην περιγραφή του βίντεο που παρακολουθείτε, με ξεχωριστά βιντεάκια πώς κάνουμε τις διαδικασίες αυτές, εάν και εφόσον κάποιος δεν τα έχει ήδη κάνει. Αυτό γιατί? Γιατί πολλοί μπορεί να είναι η πρώτη φορά που ξεκινώντας να έχουν βγει στο στίβο εργασίας, πρώτη φορά που θα καταγραφούν ως άνεργοι και ενδεχομένως να διεκδικήσουν και το ταμείο. Εφόσον λοιπόν κάνουμε όλα τα προαναφερόμενα, μπαίνουμε μέσα στο σύστημα κανονικά, όπως έχουμε δει και στα προηγούμενα βίντεο που θα σας έχω παραθέσει, είτε με κλειδάριθμους ΟΑΕΔ είτε με κωδικούς τάξης. Στην αρχική σελίδα, με το που μπούμε μέσα στην καρτέλα ΟΑΕΔ, πηγαίνουμε τέρμα κάτω και επιλέγουμε υποβολή αίτησης. Μέσα εκεί θα βρούμε τις αιτήσεις που μας δίνει τη δυνατότητα να υποβάλουμε το σύστημα. Η αίτηση που ψάχνουμε είναι η αίτηση τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας. Εάν λοιπόν κάποιος έχει ενεργή κάρτα ανεργίας, έχει εννοείται εγγραφή στα Μητρώα και έχει ενεργή κάρτα ανεργίας, με συγχωρείτε, θα πατήσει εδώ επάνω και θα ακολουθήσει τη διαδικασία που θα δούμε λίγο παρακάτω, ούτως ώστε να υποβάλει την αίτηση για την τακτική επιδότηση. Εάν ωστόσο δεν έχει ενεργή κάρτα ανεργίας, δελτίο ανεργίας, παραδείγματος χάρη πριν λίγες μέρες απολύθηκε ή έληξε η σύμβασή του εν πάση περιπτώσει και δεν έχει προλάβει πάλι να εκδώσει δελτίο ανεργίας, θα πρέπει να κάνει τα εξής. Πατώντας εδώ επάνω, αμέσως μετά μου ανοίγει αυτή εδώ η οθόνη. Επάνω εμφανίζονται τα στοιχεία μου. Μία παρένθεση εδώ. Στο σημείο αυτό εδώ που εμφανίζεται ο τραπεζικός λογαριασμός είναι ένας τρόπος για να μπορέσουμε να ελέγξουμε, γιατί δυστυχώς διαφορετικά δεν μπορούμε να δούμε ποιον τραπεζικό λογαριασμό έχουμε καταχωρήσει μέσα στο σύστημα. Είναι ένας τρόπος να δούμε ποιον λογαριασμό μας έχει ο ΟΑΕΔ. Θα μας δοθεί η δυνατότητα να το αλλάξουμε αν θέλουμε, διαφορετικά μέσω της διαδικασίας που πάλι έχουμε δει σε ξεχωριστό βίντεο μπορούμε να ενημερώσουμε το σύστημα και να γίνουν οι οποιασδήποτε μελλοντικές πληρωμές στο νέο λογαριασμό. Εδώ εάν κάτι είναι λανθασμένο, είτε η διευθύνσή μου, το τηλέφωνο μου, είτε ο ασφαλιστικός μου φορέας και γενικά εάν δω κάτι το οποίο δεν αντιστοιχεί στα τωρινά στοιχεία, πατάω ενημέρωση στοιχείων και μου δίνει τη δυνατότητα να το διορθώσω. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε μία αίτηση ενός ανθρώπου που πρόσφατα πλέον είναι άνεργος μετά από λύση σύμβασης, ολοκλήρωση σύμβασης και δεν έχει δημιουργήσει δελτίο ανεργίας. Βλέπετε εδώ την επισήμανση, δεν θα μας αφήσει να προχωρήσουμε, που λέει ότι πρέπει να έχουμε ενεργό δελτίο ανεργίας. Οπότε, πατώντας επιστροφή, θα πρέπει να ξανεπιστρέψουμε στην αρχική σελίδα και να επιλέξουμε αυτή τη φορά έκδοση δελτίου ανεργίας. Εφόσον πατήσουμε εδώ επάνω, ξεκινάμε λοιπόν να εκδώσουμε κάρτα ανεργίας, να έχουμε ενεργή κάρτα ανεργίας. Στην πρώτη σελίδα θα πρέπει να επιλέξουμε πατώντας εδώ το βελάκι, εάν την κάρτα ανεργίας που θέλουμε να βγάλουμε, την ζητάμε επειδή πρόσφατα μείναμε άνεργοι από απόλυση, αποχώρηση κτλ. Ή απλά θέλουμε να βγάλουμε μια κάρτα ανεργίας. Δεν τίθεται θέμα ότι πρόσφατα έμεινα άνεργος, θέλω όμως να εγγραφώ στα Μητρώα ΟΑΕΔ. Εδώ πατώντας το βελάκι μου βγάζει την επιλογή ναι ή όχι, οπότε κάνω την αντίστοιχη. Εδώ θα δείτε, λέει
Για τις αναλυτικές συλλογίες συμπλήρωσης. Είναι πάρα πολύ βοηθητικές. Πατώντας εδώ επάνω ανοίγει ένα αρχείο όπου μας δείχνει τι ακριβώς πρέπει να επιλέξουμε, δίνοντάς μας και τις εναλλακτικές. Συμβουλευτείτε το, είναι πάρα μα πάρα πολύ βοηθητικό. Κάνουμε λοιπόν την επιλογή και πατάμε επόμενο. Αμέσως μετά εμφανίζονται τα στοιχεία τα δικά μας, όπως επίσης και τα στοιχεία που αφορούν την εργασία μας, που μέχρι πρώτην ως εν πάση περιπτώσει εργαζόμασταν, την ημερομηνία λήξης της εργασιακής σχέσης κτλ. Θα πρέπει εδώ πέρα, όπως μας επισημαίνει, να επιλέξουμε αν συμφωνούμε ή όχι, γιατί μέσω συστήματος μπορεί κάτι να εμφανίζεται λανθασμένα. Τώρα εδώ κάτι σημαντικό. Κατά μεγαλύτερο ποσοστό, όλα ανακτώνται συστημικά, μέσω εργάνης. Τα στοιχεία του εργοδότη, τα στοιχεία της δικής μας σύμβασης, της απόλυσης. Ωστόσο, κάποιες φορές αυτό δεν γίνεται αυτόματα. Σε μία τέτοια περίπτωση, μπορούμε να διορθώσουμε τα στοιχεία αυτά. Προηγουμένως που σας είπα, στις αναλυτικές οδηγίες, εκεί πέρα μας λέει πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ωστόσο εδώ πέρα ανακτώνται τα στοιχεία όλα, οπότε επιλέγω ότι συμφωνώ και πατάω φυσικά επόμενο. Και στην επόμενη καρτέλα θα πρέπει, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι στην παρούσα φάση εκδίδουμε δελτίο ανεργίας, θα πρέπει λοιπόν να καταχωρήσουμε κάποια πράγματα τα οποία αφορούν εμάς, αν ψάχνουμε ενεργά εργασία, το επίπεδο εκπαίδευσης κτλ. Και πάλι εμφανίζονται προσυμπληρωμένα κάποια, ωστόσο αν θέλουμε κάτι να αλλάξουμε εννοείται το αλλάζουμε. Πολύ σημαντικό εδώ, εάν ανήκουμε σε κάποια κοινωνική ομάδα, πατώντας το βελάκι μας δίνει την επιλογή ναι ή όχι, στην περίπτωση που επιλέξουμε ναι, και πάλι εμφανίζεται ένα επιπλέον πεδίο, πατώντας το βελάκι έχει διάφορες επιλογές. Βρίσκουμε τη δική μας, την επιλέγουμε και κατά περίπτωση μπορεί να απαιτείται να επισυνάψουμε κάποιο δικαιολογητικό, τόσο ώστε να αποδείξουμε σε ποια κατηγορία, σε ποια ειδική κοινωνική ομάδα πρέπει να ενταχθούμε για να προχωρήσει όλη η διαδικασία. Κάποιες δεν το ζητούν. Εδώ εμφανίζει τα στοιχεία κατοικίας μας, αυτά που αφορούν εμάς, εάν κάτι είναι λάθος πατώντας τροποποίηση το διορθώνουμε, εάν είναι όλα σωστά απλά το προσπερνάμε. Και τέλος, προς το τέλος της σελίδας αυτής, εμφανίζονται τα στοιχεία της τελευταίας μας εργασίας. Δεν εμφανίζονται σε όλους. Πατάμε προσθήκη επεξεργασία σε περίπτωση που θέλουμε η αίτηση που θα κάνουμε και για την τακτική επιδότηση να πάει στο κατάστημα ΟΑΕΔ με βάση την περιοχή που είναι η επιχείρηση που μας απασχολούσε. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι απαραίτητο να το κάνουμε όλοι, είναι με βάση το τι θα επιλέξει ο καθένας. Μπορούμε την αίτησή μας να ζητήσουμε να τη στείλουμε στον δικό μας ΟΑΕΔ με βάση τη διεύθυνση κατοικίας μας ή στον ΟΑΕΔ που υπάγεται η επιχείρηση. Δεν παίζει κανένα απολύτως ρόλο. Εάν λοιπόν θέλω να απευθυνθώ στον δικό μου ΟΑΕΔ, απλά εδώ προσπερνώ. Και εδώ εννοείται επιλέγω, κάνω την αντίστοιχη επιλογή, ναι ή όχι. Απαραίτητα θα πρέπει να τικάρω σε αυτά εδώ τα δύο σημεία, ότι συνεννοώ, έχω διαβάσει τους όρους, τις προϋποθέσεις κτλ. Όπως επίσης και στα τελευταία δύο πεδία, που επί της ουσίας αυτό δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, εδώ αναφέρω απλά ότι το βιογραφικό μου, δηλαδή τα στοιχεία που έχω κατεχωρήσει για την κάρτα ανεργίας μου, μπορούν να ανέβουν στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Εύρεση Εργασίας, όπως επίσης ότι και συνενώ στην υποχρέωση της συμπλήρωσης του ατομικού σχεδίου δράσης μου, εάν και εφόσον δεν υπάγουμε σε κάποιες συγκεκριμένες ειδικότητες που δεν είναι απαραίτητο. Θα πρέπει λοιπόν αυτά εδώ να τα συμπληρώσω και πατάω υποβολή. Αυτό ήταν γύρω από την διαδικασία έκδοσης δελτίου ανεργίας. Έχω εκδώσει το δελτίο μου, οπότε το αμέσως επόμενο βήμα μου, εφόσον φτάσω σε αυτό το σημείο, είναι να επιστρέψω στην αρχική σελίδα, στην καρτέλα μου, και αυτή τη φορά να επιλέξω, όπως είδαμε στην αρχή,
την αίτηση για την τακτική επιδότηση. Πρώτη σελίδα λοιπόν, θα πρέπει να επιλέξω τον ΟΕΔ στον οποίο υπάγομαι, πατάω επόμενο. Δεύτερη σελίδα, εδώ μου εμφανίζεται και αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως, ο τραπεζικός λογαριασμός που ήδη έχει ο ΟΕΔ, ωστόσο εγώ μπορώ να τον αλλάξω πατώντας εδώ επάνω και θα ενημερωθεί εννοείται αυτόματα. Ή διαφορετικά, μελλοντικά ακολουθώ τη διαδικασία που έχουμε δει και σε παλαιότερο βίντεο. Και πάρα πολύ σημαντικό. Πέραν του ότι και εδώ υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες, σας προτείνω να πατήσετε πάνω και να τις διαβάσετε, γιατί κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Πάρα πολύ σημαντικό είναι να προσθέσουμε τα μέλη της οικογένειας, ούτως ώστε, εάν και εφόσον δικαιούμαστε την επιδότηση και δικαιούμαστε και την προσάυξηση, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού, να λάβουμε την προσάυξηση στο ποσό που θα μας δικαιωθεί από το Ταμείο Ανεργίας για κάθε μήνα. Πατώντας προσθήκη λοιπόν, μας ανοίγει αυτή εδώ η φόρμα. Στο πρώτο πεδίο επιλέγουμε ποιο είναι αυτό το μέλος το οποίο θέλουμε να προσθέσουμε για να λάβουμε την προσαύξηση, εάν αυτή εγκριθεί. Λοιπόν, και επιλέγουμε για κάθε ένα μέλος ξεχωριστά με βάση το ποιος είναι αυτός. Εδώ, στη συγκεκριμένη αίτηση, θα προσθέσουμε τέκνο, οπότε επιλέγουμε παιδί. Τα στοιχεία μπορεί να διαφοροποιηθούν που μας ζητάει κάθε φορά, ανάλογα με το αν είναι σύζυγος, παιδί, γονέας κτλ. Τα πεδία που βλέπετε κόκκινο αστερίσκο είναι απαραίτητα να συμπληρωθούν. Ό,τι δεν έχει αστερίσκο είναι προαιρετικό, δεν είναι υποχρεωτικό να το συμπληρώσει κανένας. Ωστόσο, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στη συμπλήρωση του ΆΜΚΑ, γιατί από εκεί γίνεται η διασταύρωση και μπορεί να ανακτηθεί το μέλος το οποίο θα προσθέσουμε. Κάθε φορά και για κάθε μέλος ξεχωριστά, μπαίνω εδώ μέσα, συμπληρώνω τα στοιχεία και πατάω ενημέρωση. Επαναλαμβάνω για κάθε μέλος ξεχωριστά, ώσπου στον πίνακα αυτό να εμφανιστούν όλα τα μέλη που θέλω. Από εκεί και πέρα πατάω επόμενο. Μου εμφανίζει μια προεπισκόπηση της αίτησής μου, το τι έχω συμπληρώσει, τα μέλη που έχω προσθέσει και απαραίτητα για ακόμα μια φορά θα πρέπει να τικάρω στα συγκεκριμένα πεδία. Διαφορετικά δεν μπορεί να προχωρήσει η αίτησή μου. Στην περίπτωση λοιπόν που θα πρέπει να ανεβάσω κάποιο δικαιολογητικό, πατάω στην επισύναψη δικαιολογητικών. Αυτό συνήθως αυτόματα μπορεί να αναγνωρίσει αν κάτι είναι απαραίτητο ή όχι. Πατώντας εδώ επάνω, εάν δεν μου βγάλει κάτι, κάπως να προσθέσω κάποιο έγγραφο, εννοείται ότι δεν είναι απαραίτητο. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, εάν λίγο παρακάτω, γιατί η αίτησή μας δεν εγκρίνεται άμεσα, πρέπει πρώτα να ελεγχθεί. Όταν λοιπόν γίνει ο έλεγχος, εάν εντοπιστεί ότι κάτι λείπει και χρειάζεται, από τον ΟΑΕΔ μας θα μας ενημερώσουν με mail, ούτως ώστε να αποστείλουμε κάποια δικαιολογητικά και να προχωρήσει η αίτησή μας. Εάν πατώντας εδώ επάνω μας εμφανίζει ποια δικαιολογητικά χρειάζεται να ανεβάσουμε με βάση τις επιλογές μας, εννοείται ανεβάζουμε τα αντίστοιχα αρχεία και προχωράμε. Εάν δεν εμφανίζει, απλά πατάμε υποβολή. Η αίτησή μας σχεδόν έχει ολοκληρωθεί, μας επιβεβαιώνει, μας ζητάει την επιβεβαίωση ότι θέλουμε να την οριστικοποιήσουμε. Πατάμε OK, υποβολή και έχει ολοκληρωθεί. Δεν έχει εγκριθεί, ξαναλέω, απαιτούνται από 40 μέχρι 60 μέρες ανάλογα με τον όγκο αιτήσεων στο κατάστημα στο οποίο υπαγόμαστε, στο κατάστημα ΔΥΠΑ. Θα γίνει ένας έλεγχος και τότε βγαίνει η απόφαση που μπορούμε να την βρούμε και να δούμε, εν πάση περιπτώσει, τι ποσό μας εγκρίθηκε κτλ. Η αίτησή μας αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κατάσταση καταγραφής στο σύστημα. Αυτό τι σημαίνει? Για όσο χρονικό διάστημα μπαίνουμε και ελέγχουμε την αίτησή μας και βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, σημαίνει ότι εγώ έχω υποβάλει την αίτησή μου, ωστόσο αυτή ακόμα δεν έχει ελεγχθεί. Θα διαφοροποιηθεί η κατάστασή της, γι' αυτό είναι καλό να μπαίνουμε συχνά, να ελέγχουμε την κατάσταση της αίτησης. Θα ολοκληρωθεί εφόσον περάσει υπό έλεγχο και μετά θα μου έχει είτε απόρριψη είτε έγκριση. Εάν απορριφθεί, ελέγχω ξανά τις προϋποθέσεις, εάν τις καλύπτω, προχωράω σε ένσταση, εάν δεν εγκριθεί. Εάν δεν εγκριθεί και δεν καλύπτω κάποια προϋπόθεση, εννοείται ότι
δεν υπάρχει λόγος ένστασης. Εάν εγκριθεί τώρα, θα πρέπει απαραίτητα να δηλώνω παρουσία στις ημερομηνίες που μου ζητάει μέσα ο ΔΥΠΑ. Στη φάση αυτή, πατώντας στο μεγενθητικό φακό, δεν μου δίνει τη δυνατότητα διαγραφής της αίτησης όπως έχουμε δει σε άλλες αιτήσεις. Ωστόσο, ακυρώνεται από το σύστημα, από τον ΔΥΠΑ που υπαγόμαστε, εάν κάτι δεν είναι σωστό. Μας ενημερώνουν ανά πάσα στιγμή, ούτως ώστε να κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές. Το μόνο που αλλάζει είναι το ότι θα καθυστερήσει η απόφαση. Δεν φέρνει κάποιο πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, όπως είπα, θα πρέπει να ελέγχουμε συχνά και να έχουμε στο νου μας ότι θα πρέπει απαραίτητα να δηλώσουμε παρουσία στις ημερομηνίες που μας ζητάει σε περίπτωση που εγκριθεί η αίτησή μας. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί ή μέχρι να εγκριθεί, δεν ξεχνάμε να δηλώνουμε, να ανανεώνουμε μάλλον το δελτίο ανεργίας μας, γιατί εάν πάψει να είναι σε ισχύ, δεν θα μπορούμε να διεκδικήσουμε και το Ταμείο Ανεργίας. Αυτά λοιπόν γύρω από τη διαδικασία, ελπίζω να βοήθησα λίγο. Ωστόσο, για κάθε ερώτηση μπορείτε να σχολιάσετε κάτω από το βίντεο. Πατάμε like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι για να ενημερωνόμαστε άμεσα για οποιαδήποτε νέα εξέλιξη γύρω από τα επιδόματα και τις παροχές που μας αφορούν. Για ακόμα μία φορά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο.